Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον έπαρχο Νάξου, τον κύριο Γιάννη Μαργαρίτη, ο οποίος όπως μου διαμηνύουν είναι βιαστικός. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή με υγεία. Τι μηνυματάκι μου δίνει η γραμματεία. Εντάξει, θα τα πούμε όπως τα λέμε πάντα, έτσι λίγο βιαστικά στο τηλέφωνο. Συνήθως όταν έρχομαι από εκεί τα λέμε πιο άνηση. Σωστά. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε και προπάντων να μην σας καθυστερούμε εφόσον έχετε κάποια... Στον δρόμο με βρίσκεται γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας, συζητήθηκε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ίσως ήταν και αυτό το οποίο έτσι... ήταν το πιο σημαντικό, θα λέγαμε. Το πιο σημαντικό θέμα ήταν, τα υπόλοιπα ήταν λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, στο τηλέφωνο. Ήταν το πιο σημαντικό θέμα. Όλα τα υπόλοιπα. Πάλι φύγατε όμως, κύριε Μαργαρίτη. Ναι. Ήταν το πιο σημαντικό θέμα. Ναι. Όλα τα άλλα ήταν θέματα ροής. Ναι. Τροποποίηση του προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος. Μάλιστα. Αλλά το προσφυγικό μεταναστευτικό ήταν το κύριο θέμα συζήτησης, το πρώτο θέμα κιόλας. Ναι. Γιατί υπήρχε άλλο ένα θέμα για την γέφυρα που είχε καταρρεύσει, ναι, αν θυμάστε, ναι, στην, ναι, ναι, Όδο, και την οποία την είχε κλείσει ο Περιφερειάρχης 10 μέρες πριν πέσει, που είχε κιόλας κατηγορηθεί τότε. Ναι. Αυτό ήταν το κύριο θέμα, γιατί βγαίνει στη δημοπρασία το έργο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το άλλο το κομμάτι ήταν για τα κλειστά κέντρα και γενικότερα το τι... τις αποφάσεις κυβέρνησης και τι θα ισχύσει για τα δικά μας τα νησιά. Θεωρούμε ότι μία άποψη που είχε ακουστεί εκεί, ότι θα πάρουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τους στείλουμε σε όλα τα νησιά. Φανταστείτε εσείς, Σαντορίνη να πάνε 800, 1500 στην Άξο κτλ. Ναι, καλά, δεν το πίστεψα ποτέ μου αυτό ότι θα το κάνει η κυβέρνηση, έτσι, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι τότε θα καταστραφεί τελείως. Συγγνώμη, η κυβέρνηση είπε 2-3 κλειστά κέντρα εκεί που βγαίνουν. Έτσι. Υπήρχε κάποιος νησιώτης δήμαρχος, ο οποίος είπε πάρτε τους όλα τα νησιά. Ναι, κατάλαβα, να διαμοιραστούν δηλαδή. Ναι, να διαμοιραστούν. Ναι. Ξέρετε ότι όταν φύγει από τον τρόπο, από τον τόπο τον οποίο έρχεται, αυτό που έχει υπογραφτεί με την προηγούμενη κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Τουρκία, αυτό που έχουν υπογράψει είναι ότι όταν φύγει από την ΚΟΗ, από τη Μυτιλίνη και πάει στην κεντρική Ελλάδα, δεν μπορεί να ξαναεπιστραφεί, δεν τον δέχεται η Τουρκία πίσω. Ναι. Οπότε ή θα γίνει κλειστό κέντρο, για να μην επηρεάζει και τον τόπο τον οποίο βρίσκεται, κλειστό κέντρο εκεί, αξιολογείται, φεύγει πίσω, παίρνει άσυλο, προχωράει την πορεία του οπουδήποτε θέλει στην Ευρώπη, ή θα καταστραφεί και ο τουρισμός, θα καταστραφούν και όλα. Mm-hmm. Αν μείνει ανεξέλεκτο, όπως φαίνεται σε αυτές τις μέρες ότι μένει ανεξέλεκτο. Αν εξαιρέσουμε χθες το βράδυ που λόγω καιρού δεν είχαμε καμία ροή. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά περί... ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί δέχτηκε και αρκετή κριτική, θα πρέπει να πω, η πλειοψηφία της περιφέρειας, τόσο από τη Λαϊκή Συσπήρωση, όσο και από την πλευρά, έτσι, γιατί και από το ΣΥΡΙΖΑ δωδεκανήσου για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Τι ακριβώς... είπε ο κύριος Χατζημάρκος, γιατί λένε ότι ακολουθεί τις πολιτικές αυτές που καταδικάζουν τους μετανάστες. Πιστεύουμε ότι είναι η πιο σωστή πολιτική αυτή. Τώρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ακολουθήσει άλλη πολιτική, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και να ακούμε κάθε μέρα δελτία τύπου «Είναι ευπρόσδεκτη, είναι ευπρόσδεκτη, ελάτε να γίνουμε μουσουλμανικό κράτος». Ναι. Δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό, δεν πιστεύω να συμφωνείτε εσείς. Κοιτάξτε να δείτε. Συμφωνώ σε αυτούς που είναι πρόσφυγες να έρθουν, να τους αγκαλιάσουμε κτλ. Δεν συμφωνώ στους Αφγανούς, στους Πακιστανούς, οι οποίοι έρχονται και δεν είναι πρόσφυγες, είναι οικονομικοί μετανάστες. Εντάξει, αλλά δεν νομίζω και ποτέ ότι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως βεβαίως παραφράστηκε στη συνέχεια, ελάτε εδώ γιατί σας θέλουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν καθ' υπερβολή αυτό, έτσι, κύριε Μαργαρίτη. Δεν μπορώ εγώ να υιοθετήσω τέτοια. Θα σας κάνω στο Twitter, τι γράφει ο καθένας και θα σας τα κάνω... Ο καθένας ποιος. Να μου πείτε τι είπε ο κύριος Τσίπρας τότε, να μου πείτε τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών τότε κλπ. Είπα η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι μεταδίδει.
Γιατί ο κύριος Τσίπρας, αν έχετε καταλάβει, στις τελευταίες μέρες είναι άφατος. Τέλος πάντων, δεν με αποφασίζει. Καλά, δεν είναι εκεί το θέμα μας τώρα. Ούτε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ούτε τι λέει, ούτε θα σχολιάσω εγώ τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι σχολιάζει η Λαϊκή Συσπήρωση. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή ποια ήταν η βούληση της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα. Στο άλλο το κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ κρίσιμο όλσο. Ναι, ένα λεπτό. Να λέει ο Λαϊκής Συσπήρωσης που αυτό υπόθηκε και μες στο Περιφερειακό, είπε ότι μιλάει για βάρβαρο σχεδιασμό της κυβέρνησης στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Και μάλιστα... Δεν μπορώ να σχολιάσω τη Λαϊκή Συσπήρωση. Απλά μιλάμε 5 μέρες και θα βγάλουμε αποτέλεσμα. Όπως πάντα. Δεν μπορώ να σχολιάσω την άποψη της Λαϊκής Συσπήρωσης όπως πάντα. Λέει ότι προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση τη μετατροπή των νησιών του Αιγαίου σε κλειστά κέντρα φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λαϊκή Συσπήρωση λέγει και έξω από το ΕΝΕΟΚ και έξω και από το ΝΑΤΟ. Η Λαϊκή Συσπήρωση δεν ψηφίζει τίποτα, δεν ψηφίζει σε τίποτα. Δεν μπορώ να κάτσω να σχολιάσω. Αν θέλετε τον χρόνο, τον οποίο το λίγο που έχω που με πήρα τηλέφωνο, να σχολιάσουμε κάτι πιο σοβαρό, κάποιο πιο σοβαρό θέμα. Μάλιστα, κυρία Μαργαρίτη, παρόλα αυτά όμως. Συγγνώμη που το λέω τόσο κοινικά, αλλά αυτή τη στιγμή για το μεταναστευτικό, γιατί κυρίως αυτές τις μέρες είναι μεταναστευτικό, που πονάει η Ελλάδα, που πονάει ο τόπος μας, δεν μπορώ να σχολιάσω τον βάρβαρο τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση και δεν ανοίγουμε τα σύνορα να περάσουν όλοι οι πρόσδεκτοι. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι κρατούνται, στα κέντρα ως φυλακισμένοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Παράνομα, συγγνώμη, αν εσείς πάτε να μπείτε παράνομα στο Ιράν, θα σας κρεμάσουν από το πόδι και θα σας γδάρουν το τομάρι σας. Δεν το ξέρω. Μπράβο. Αυτό θα συμβεί. Εγώ αν τολμήσω και πάω παράνομα στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική που πάω, χωρίς βίζα, θα με κλείσουν στη φυλακή και θα με απελάσουν επί τόπου. Στη φυλακή δεν θα με κλείσουν σε ξενοδοχείο, ούτε θα με κλείσουν στο σπίτι ενός φιλέλληνα Αμερικάνου. Μάλιστα. Αν πάτε στο Ιράν αυτή τη στιγμή, στο Ιράν ή στο Πακιστάν χωρίς τη βίζα σας, στο Ιράν, πείτε στο Ιράν χωρίς τη βίζα σας. Πώς θα κινηθείτε μέσα σε ένα ξένο κράτος και πείτε παράνομα και κόψετε και πείτε με αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε συνέχεια στην τηλεόραση. Γιατί και εσείς το βλέπετε. Αν πείτε, γιατί μπαίνουν παράνομα. Δεν είναι να πεις ότι μπαίνουν, έρχονται νόμιμα, έχουν κάνει την αίτησή τους online, θέλουμε να έρθουμε οικονομικοί μετανάστες, μας δέχεστε. Ναι. Πιστεύετε ότι παρακαλώ, σήμερα... Και θα τους δώσουμε, όπως έχει δώσει η Ελλάδα παλιότερα, και σπίτια να μένουν. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται μια εισβολή στον τόπο μας. Σίγουρα, η οποία μεθοδεύτηκε και από την Τουρκία, έτσι. Μπράβο, δεν είναι... Αυτό... Οπότε τι να πω για τις βαρβαρότητες της Λαϊκής Συσπήρωσης που αναφέρει. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ελπίζετε ότι αυτή η επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού στον Εύρο, Αλεξανδρούπολη κλπ. Και με επιτελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα όσον αφορά δηλαδή τη σημειολογική του ζητήματος ότι η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα? Μετά τις δηλώσεις των μεγάλων κρατών της Ευρώπης, οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα, ότι στηρίζουν την Ελλάδα, mm-hmm. πρώτη η Γαλλία, δεύτερη η Αυστρία, η Γερμανία τώρα, mm-hmm. όλοι δήλωσαν ότι στηρίζουν την Ελλάδα. Ναι, πώς τη στηρίζουν όμως είναι το θέμα μας, κύριε Μαργαρίτη, ξέρετε από αυτά. Είπαν ότι στηρίζουν και οικονομικά, ναι. στηρίζουν και τέτοια. Θα ήταν πάρα πολύ καλό τώρα αυτή τη στιγμή να κλείσουμε και να πάρετε ένα βουλευτή της κυβέρνησης, του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ναι. Να σας τα αναλύσει εκείνος λίγο καλύτερα. Γιατί εγώ σαν να λέω τα θέματα της περιφέρειας. Εγώ το λέω γιατί και στο Αγαθονήσι έχουμε ροές και στην ΚΟ έχουμε ροές. Είναι γνωστό αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά ναι. πιστεύω ότι είναι ένα κυβερνητικό θέμα ναι. η λύση του. Όχι. Εμείς σαν περιφέρεια, περιφέρεια... έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Τι αποφασίσατε? Για να στηρίξουμε τον τουρισμό των νησιών ναι. και να μην ακούγεται ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει εισβολή στα νησιά μας mm-hmm. και ότι δεν ακούγεται και γίνονται ακόμα κρατήσεις παρόλη την εισβολή στο Νότιο Αιγαίο και μιλάμε για την ΚΟ, για τη Λέρο, για τα νησιά τα οποία έχουν το ναι. μεγάλο πρόβλημα ναι, βέβαια. Ότι αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται και δεν διαφημίζεται αυτό. Μπορούν και ζουν οι νησιώτες και έχουν ακόμα τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Αν θυμάστε πριν 5 χρόνια, διαφήμιση πριν 3 χρόνια της ΚΟ. Οπότε αυτό εμείς που κάνουμε από τη δικιά μας μεριά είναι να προστατεύσουμε τους νησιώτες. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, διότι... Δεν ανετράπει από τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στα νησιά, στην ΚΟ
Και στη Λέα, ο τουρισμός ανατράπηκε με τις κινήσεις που έγινε στις περιφέρειες μου του Αιγαίου, πληρώνοντας ο ΣΥΕΝΤΕΝ να κατεβάσει όλα τα δημοσιεύματα και να πει τι όρος παράδοσης που είναι πώς. Ναι. Και δεν έχουμε μεταναστικό. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κεντρικά με τα μέσα. Γιατί είμαστε ένας τουριστικός προορισμός πια. Τα νησιά αυτά ζουν από τον τουρισμό. Mm-hmm. Και για να πάμε και σε αυτό, για να πάμε και σε αυτό, τι γίνεται με τον τουρισμό σας? Είχαμε εδώ και εσάς και τον Περιφερειάρχη, με μεγάλη αισιοδοξία μας μιλούσατε πριν από στις αρχές του χρόνου. Θα πω για τον Περιφερειάρχη πρώτα, ο οποίος έλεγε ότι τόσες προκρατήσεις δεν είχαν γίνει ποτέ μέχρι και τα τέλη Δεκέμβρη που έγιναν. Εσείς επίσης ήσασταν πάρα πολύ αισιόδοξο όταν μιλήσαμε πριν από κανένα μήνα. Μέχρι πριν 15 μέρες, κυρία Μαυρού, ήταν ένα ανέλπιστο καλό. Δηλαδή το 19, year to date, ναι, δηλαδή κρατήσεις που είχαν γίνει το 19 αρχές Φεβρουαρίου, μέσα Φεβρουαρίου. Κρατήσεις που είχαν γίνει αρχές Φεβρουαρίου το 20, ναι, ήμασταν πάνω ένα πολύ σεβαστό νούμερο. Παρόλο το πρόβλημα με την Thomas Cook, γιατί αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν τον τουρισμό. Αυτό ένα, και κυρίως θα πω εγώ για τον κοροναϊό, έτσι. Μπράβο, ο κορονοϊός είχε ξεκινήσει αρχικά από την Ασία. Και παρόλα αυτά υπήρχαν κρατήσεις ακόμη. Έτσι. Όταν ξεκίνησε το πρόβλημα στην Ιταλία, ναι, τότε ξεκίνησαν να πέφτουν οι κρατήσεις. Μάλιστα. Να μειώνονται. Όταν ξεκίνησε και το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, πάγωσαν. Τώρα είναι παγωμένες επί της ουσίας. Αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, μία εβδομάδα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ναι. Συμπλώντας με ξενοδοχεία μεγάλα της, ναι, Αθήνας, ναι, το επόμενο δίμηνο είναι παγωμένα τα πάντα, γίνονται μόνο ακυρώσεις από όλα τα συνέδρια από τα πάντα. Μάλιστα. Ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό που ακυρώθηκε η τουριστική έκθεση του Βερολίνου, γιατί δείχνει με αυτόν τον τρόπο ο τουρισμός ότι φοβάται. Mm-hmm. Δείχνει ένα φόβο. Ότι ναι, και η τουριστική βιομηχανία φοβόμαστε όλο αυτό όλη αυτή την κατάσταση, τον κορονοϊό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα... Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στην Άξο ειδικότερα, που είστε τον περισσότερο καιρό, αλλά και σε άλλα νησιά αν γνωρίζετε, υπάρχουν ακυρώσεις? Ακυρώσεις αυτή τη στιγμή είναι μεμονωμένες ακυρώσεις. Πιο πολλοί υπάρχουν... Πάγωμα. Πάγωμα. Δεν γίνονται νέες κρατήσεις. Υπάρχει ένα πάγωμα. Ναι. Πάντα γίνονται και ακυρώσεις και κρατήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο επιβεβαιωμένες ακυρώσεις, mm-hmm, αλλά δεν έχουμε κρατήσεις. Δηλαδή τον όγκο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην περίοδο που είναι ο μεγαλύτερος όγκος των κρατήσεων του καλοκαιριού. Βέβαια, ναι, ναι. Όταν πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε κάποια προκαταβολή από κάποιο γραφείο για το καλοκαίρι, λέει, όπ, φέτος δεν δίνω προκαταβολή. Δεν ξέρω πώς θα πάει η σεζόν. Γιατί μπορεί να έχει ακυρώσει στη συνέχεια. Μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και εκεί βλέπεις τις τάσεις γενικότερα. Βλέπουμε ένα μάγκωμα αυτή την περίοδο. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί, mm-hmm, πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Είναι... Ναι, είμαστε ακόμα ένας ασφαλής προορισμός με πάρα πολύ λίγα κρούσματα, mm, με πάρα πολύ... Με ένα ελεγχόμενο τρόπο που προσπαθούμε να το ελέγξουμε, ναι, αλλά δίνουμε οδηγίες κάθε μέρα οι ξενοδόχοι, το ξενοδοχειακό μελητήριο στέλνει στους ξενοδόχους, mm-hmm, οδηγίες όταν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία αυτά που είναι ήδη ανοιχτά, κάποιες τι συνθήκες υγιεινής πρέπει να τηρούν περισσότερο. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε βάρος αυτό. Βέβαια. Το διαφημίζω ότι εμείς δίνουμε βάρος στην υγιεινή, στην απολύμανση, στην υγιεινή των κεριών, σε όλους τους χώρους. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν φοβάται και δεν υπάρχουν πτήσεις, αναβλέπω ακυρώσεις από Lufthansa, ακυρώσεις από όλους. Τώρα το πρωί διάβαζα πάλι πόσες ακυρώσεις από αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, όχι προς Ελλάδα. Μάλιστα. Εννοείται παγκοσμίως, βέβαια. Διότι αυτό... είναι πάρα πολλές οι χώρες και θα είναι και περισσότερες από ό,τι ακούω. Σήμερα συγκεκριμένα βρίσκεται από χτες στη Νέα Υόρκη ο διευθυντής του ξενοδοχείου Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει πάει για ένα ροτσόου σε γραφεία-γραφεία, ναι, Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Τι λένε? Αυτό το οποίο παίρνει πίσω, mm-hmm, είναι ότι ναι, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ναι, έχει μεγάλη ζήτηση η Ελλάδα, mm-hmm, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο παγωμένοι από τους πελάτες. Οι πελάτες κάτω σπίτι τους και δεν ζητάνε. Ξέρουμε ότι τη στιγμή, σε ένα μήνα, θα κατευνάσει αυτό, θα γίνει... πανικός από κρατήσεις. Mm. Θα έρθουν για διακοπές. Mm. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, απλά φέτος μπορεί να πάμε πάλι σε εκείνο που πηγαίναμε παλιά για τους Έλληνες, γιατί ακριβώς. Της τελευταίας στιγμής λέτε κρατήσεις.
Ναι. Το last minute, γιατί και όλες οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν αφήσει τα σλότ. Ακυρώνουν απλώς κάποιες πτήσεις τους. Προς συγκεκριμένους προορισμούς. Η Lufthansa ακύρωσε το 40% των πτήσεων προς Ιταλία, για παράδειγμα. Ναι. Ναι. Γιατί κανείς δεν θέλει να πάει σήμερα στην Ιταλία. Βέβαια. Ακύρωσε λοιπόν αυτή η περίοδο τις πτήσεις προς Ιταλία. Δεν ακύρωσε προς Ελλάδα. Ναι. Και ας έχει πιο μειωμένο ρυθμό. Mm-hmm. Τώρα πιστεύετε ότι ακόμη και αν γίνουν τελευταία στιγμής κρατήσεις και μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνουν, πιστεύετε ότι αυτό θα ισοβαρύσει τις απώλειες που έχουμε είτε από το πάγωμα είτε από τις ακυρώσεις? Εγώ από ό,τι ξέρετε πάντα είμαι αισιόδοξος. Ναι. Οπότε θέλω να το πιστεύω. Μάλιστα. Μάλιστα. Το πιστεύω αυτό, γιατί δεν μπορεί. Είναι η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, είναι η παγκόσμια αγορά. Έχει ο Dow Jones, αν εξαιρέσουμε χτες, ο οποίος ανέβηκε 1.000 μονάδες, την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε 4-5.000 μονάδες. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία αυτό. Γιατί εκεί φαίνεται. Χτες το βράδυ, 12 η ώρα τη νύχτα, παρακολούθησα ότι ανέβηκε 1.000 κάτι μονάδες, αισιόδοξα κτλ. Αυτό γίνεται και με τεχνητούς τρόπους. Και, αλλά στην Αθήνα, και στην Αθήνα υπήρξε, ναι, ανωδική αντίδραση σήμερα, νομίζω. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Ναι. Απλώς βλέπουμε ότι όλο το... Μάλιστα μετά από μεγάλη πτώση, έτσι, είχε φτάσει το 19,34% την περασμένη εβδομάδα. Και σήμερα ξεκίνησε με αισιοδοξία, θα λέγαμε, το άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Μ' ακούτε? Ναι, σας έχω χάσει λίγο. Είναι ένα γενικότερο, απλώς πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, λίγο συγκρατημένοι. Ναι. Αρκετά συγκρατημένοι και αρκετά ψύχρεμοι. Πάνω απ' όλα ψύχρεμοι, γιατί... Και πάνω απ' όλα ψύχρεμοι. Στην Ελλάδα έχουμε και διπλό χτύπημα, έτσι το είπαμε αυτό. Είμαστε στο κέντρο του κυκλώνα με έναν άλλο τρόπο ίσως από τις άλλες χώρες. Το θετικό αρνητικό του κορονοϊού είναι ότι με αυτή την κατάσταση με το προσφυγικό περνάει και λίγο στα πιο μικρά γράμματα σαν παγκόσμια, ναι, μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί έχουν κύριο θέμα το κορονοϊό. Οπότε περνάει και λίγο στα μικρά γράμματα. Ναι, λέτε ότι... Αν γινόταν αυτό και θα μας έπαιρνε, θα γινόταν πάλι ένα... Ναι, ξέρετε, 2016. Περνάει στα μικρά γράμματα πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχουμε νέα κρούσματα. Καταλάβατε, μετά τα 7 κρούσματα έχουμε μείνει εκεί. Είδαμε ότι ήταν και φίλοι, συγγενείς των... Μία ομάδα. Ακριβώς. Μακάρι να κρατηθεί εκεί. Μακάρι και αυτοί οι άνθρωποι να είναι γρήγορα καλά. Ακούω ότι ο κόσμος αναρρώνει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ μεταδοτικό και έχουν πρόβλημα οι ευπαθείς ομάδες. Ακριβώς. Δεν έχει πρόβλημα δηλαδή... από γρήπη δύο χώρες να μην πεθάνω και από εσάς. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε. Μα έχουμε, να σας πω κάτι, μα έχουμε και θανάτους και φέτος έχουμε γύρω στους 100, νομίζω, από την εποχική γρήπη. Παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς η γρήπη δυστυχώς φέρνει ανθρώπινες απώλειες. Και αν δούμε παγκόσμια, έχουν πεθάνει 10.000 νομίζω από τη γρήπη φέτος. Παραπάνω. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι είναι κάτι το οποίο μας κυνηγάει κάθε χειμώνα, έτσι, κάθε χειμώνα μια πια. Μια μορφή γρήπης είναι λοιπόν και ο κοροναϊός. Απλώς είναι πάρα πολύ γρήγορα μεταδίδεται και δεν έχει βγει ακόμη το, ναι, αντίδοτο, να το πούμε, ναι, το Τώρα πιστεύετε ότι θα πρέπει και κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών που θα ξεκινήσουν να έρχονται οι πρώτοι επισκέπτες, δεν ξέρω τον αριθμό τους, μακάρι να αυξηθεί, ότι τα ξενοδοχεία θα είναι έτοιμα για να τους υποδεχτούν με τους όρους υγιεινής που επιτάσσονται? Τα ξενοδοχεία θα είναι, δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό το οποίο χρειάζεται κάποιος να κάνει, είναι καθημερινότητα συν κάποιες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω το επόμενο δίμηνο έχει χαθεί. Να. Πέφτει και νωρίς το Πάσχα φέτος. Πέφτει και νωρίς το Πάσχα. Κανονικά πέφτει. 19 το μήνα που πέφτει μια χαρά είναι. Ναι. Αλλά σε ξερή ανοίγουν τα πιο πολλά ξενοδοχεία. Δεν σας άκουσα. Κατευθείαν μετά το Πάσχα ανοίγουν τα πιο πολλά. Μάλιστα. Πολλά ξενοδοχεία. Το θέμα είναι ότι ο Μάιος αυτή τη στιγμή καταραίει γιατί είναι πολύ κάτω. Ενώ όλη η σεζόν, ακόμη και σήμερα, παρόλε το πάγωμα των κρατήσεων, η σεζόν Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος είναι πάνω, mm-hmm,
Ο Μάιος είναι πάρα πολύ κάτω. Μιλάτε γιατί για την Άξο τώρα, έτσι. Εγώ μιλάω για Άξο, αλλά μιλάω και γενικότερα για τη σεζόν τη φετινή και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς. Μάλιστα. Καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς και όχι προορισμούς όπως είναι παντός καιρού. Η Αθήνα. Ναι, παντός καιρού. Ναι, ναι, ναι. Μίλαγα με ένα ξενοδόχο ο οποίος έχει 2 ξενοδοχεία στην Αθήνα. Ναι. Μου λέει το επόμενο δίμηνο η ζημιά μου είναι στο 1,2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Με 2 ξενοδοχεία στα 150 δωμάτια το κάθε ξενοδοχείο. Δηλαδή σε ποσοστό, γιατί δεν ξέρουμε και τον τζίρο του για να... Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Μου λέει είναι σε σχεδόν. Χρειαζόμαστε ποσοστό ασφαλείας. Είναι οι ακυρώσεις τόσο πολλές το επόμενο δίμηνο, ναι, μέχρι και το Μάη, όπου δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Μάλιστα. Να διώξουμε το μισό προσωπικό, τι να κάνουμε. Ναι, δεν μπορούμε κιόλας. Ναι. Και δεν ξαναβρίσκεις. Μετά δεν βρίσκεις, βέβαια, γιατί... Ναι. Και μου λέει και αυτή δεν είναι και ότι ανοίξαμε για 3 μήνες και του χρόνου πάλι. Όχι, ανοίγουν όλο το χρόνο. Είναι ανοιχτά όλο το χρόνο, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Και πιο πολλούς ξενοδόχους βρίσκει με ανακαινήσεις, με καινούργιες μονάδες, με καινούργια δωμάτια. Αυτό ήθελα τώρα να πω. Αυτό έβαλε όλα τα σπίτια και έχουν φτιαχτεί. Αυτό οπότε ήθελα τώρα... να πω. Ότι... Εγώ βλέπω ότι θα γίνει και, και μια ισορροπία λίγο στη σεζόν στο θέμα Airbnb, ότι πάλι κάποια σπίτια θα νοικιαστούν και θα βρουν και καθηγητές και θα βρουν και άλλοι και ο κόσμος που έρχεται και θέλει να νοικιάσει με το μήνα. Ναι. Εγώ ήθελα επίσης αυτό να πω. Βλέπουμε ότι πράγματι η φετινή χρονιά ήταν καλή σε ανακαινήσεις, ακόμη και σε ανεγέρσεις νέων ακινήτων. Κυρίως... Άδειες. Ορίστε. Καινούργιες άδειες. Βέβαια, κυρίως για το θέμα του τουρισμού βέβαια στα νησιά. Εδώ τώρα πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες αυτοί, οι ενδυνάμοι επιχειρηματίες θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα στην περίπτωση που δεν πάει καλά? Θα είναι πιο δύσκολη η δουλειά να γεμίσουν ένα ξενοδοχείο ή να αποκτήσουν κρατήσει ένας καινούργιος. Ναι. Θα είναι πιο δύσκολο. Γι' αυτό το λέω, ναι, γι' αυτό γιατί το λέω. Γιατί έχει χαθεί αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πλεονέκτημα που θα είχε. Αλλά και πάλι είναι το last minute θα τους βοηθήσει. Ναι. Εκεί που δεν θα βρίσκουν σε άλλα ξενοδοχεία που είναι πιο παλιά ενώ και έχουν τους πελάτες κλπ. Και αλλιώς είναι αυτό. Ουσιαστικά θα είναι ένα πρόβλημα, θα είναι γενικότερο. Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, να σας ευχαριστήσω, ας ευχηθούμε όλοι και να είμαστε αισιόδοξοι όπως και εσείς, που είστε έτσι πάντα αισιόδοξος, είναι η αλήθεια αυτή. Να ευχαριστήσουμε τα σώματα ασφαλείας που φυλάτουν τα σύνορά μας και ψυχραιμία στους ξενοδόχους και σε όλους μας και με τον κορονοϊό. Βέβαια, βέβαια. Ψυχραιμία καλά, αλλά και εγρήγορση για αντιμετώπιση, έτσι να είμαστε επιφυλακτικοί έτσι, πάντα. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.